Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για την πυρόπληκτη Ηλία κατέθεσε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης. Η οικονομία αλλά και η τουριστική κίνηση στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας αλλά και στο Δήμο Πύργου, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρενέργειες της πανδημίας στην κρουαζιέρα, ουσιαστικά μηδενίστηκε το μήνα Αύγουστο. Και ενώ ο Πρωθυπουργός, εν μέσω έντονων αντιδράσεων από τους θεσμικούς, αυτοδιοικητικούς και πολιτικούς φορείς της Ηλίας, αναγκάστηκε στις 25 Αυγούστου, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, στη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, να προαναγγείλει σχέδιο ανασυγκρότησης και για την Ηλία, ενώ μέχρι τότε αναφερόταν εμβληματικά στη Βόρεια Εύβοια, μάλιστα είχε συστήσει και σχετική επιτροπή με προεδρεύοντα τον κύριο Μπένο. Η κυβέρνησή μας θεσμοθέτησε πρόσφατα και για πρώτη φορά ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τη στήριξη όλων όσων πλήττονται από τις επιπτώσεις θεομηνιών και φυσικών καταστροφών. Ο κ. Κατρίνης ζήτησε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Ηλίας, ενώ όπως είπε προκαλεί προβληματισμό και ο τρόπος διάθεσης του Ταμείου Κρατικής Αρρωγής που σε πολλά θυμίζει το Ταμείο Μολυβιάτη. Στα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, αυτά που ψηφίστηκαν, αυτά που θεσμοθετήθηκαν προηγικές αποφάσεις, δεν προβλέπεται, κύριε Υπουργέ, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος αγροτικού τουλάχιστον για μία πενταετία. Το μόνο που είπε ο κ. Μητσοτάκης, είπε, ψέλησε κάποια στιγμή για προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Δεν προβλέπεται αναπλήρωση φοιτητικού κεφαλαίου για ιδιοκτησίες που δεν είχαν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ και είναι πολύ μεγάλο κομμάτι των κατεστραμμένων καλλιεργειών. Ειδικά για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, χωρίζει μιας εγκαταστάσεις ή χωρίς εγκαταστάσεις το ύψος της πρώτης αρρωγής ανέκτηση 4.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ ή 1.000 ευρώ ανάλογα με την έκταση των πολυετών καλλιεργειών που έχουν πληγεί. Στην πρωτολογία σας δεν απαντήσατε σε κανένα, μα κανένα από τα ερωτήματα τα οποία και προφορικά ανέπτυξα και γραπτώς υπέβαλα με την επίκαιρη ερώτησή μου. Ειδικότερα ο βουλευτής Ηλίας του Κινάλ ρώτησε αν θα συγκροτηθεί η ειδική επιτροπή για την ανασυγκρότηση της Ηλίας, αν θα αποκατασταθεί το απολεσθέν αγροτικό εισόδημα και πώς θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις του νομού που επλήγησαν. Το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής προβλέπει ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει την υποχρέωση παροχής ενισχύσεων τόσο σε φυσικά πρόσωπα, όσο και σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα. Αναφέρομαι σε επιχορήγηση για την κάλυψη ζημιών σε κτηριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγύου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα. Στην ερώτηση την οποία κατέθεσα, θα περίμενα να μου απαντήσει ο αρμόδιος υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Τριαντόπουλος, στον οποίο με βάση το ΦΕΚ διορισμού που έχω μαζί μου, έχουν ανατεθεί θέματα κρατικής αρρωγής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και ζημιών, προστασίας και αποκατάστασης οικοσυστημάτων, καθώς και ευθύνη αντιπλημμυρικών έργων.